Μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουν όπως όλα δείχνουν οι αγρότες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Οι αποζημιώσεις για το φυτικό κεφάλαιο, τις ελές και άλλες καλλιέργειες που έγιναν στάχτη έχουν παγώσει και η παραγωγή βρίσκονται σε απόγνωση. Όπως τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Δωρής Βασιλόπουλος, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε στείλει και τις επιστολές μας αλλά και προφορικά. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τον οργανισμό του ΕΛΓΑ. Το τι θα γίνει για τις αποζημιώσεις. Για τις αποζημιώσεις κυρίως για τα ελαιόδεντρα, αλλά και για κάποιες άλλες καλλιέργειες όπου ακόμα η παραγωγή μας δεν έχουν πάρει χρήματα. Με θλίψη, και το λέω έτσι δημόσια, είναι ότι μέρες γιορτινές το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και ο ΕΛΓΑ δεν έχουν χαρτογραφήσει, δεν έχουν οριοθετήσει το πότε θα γίνουν οι πληρωμές για το χαμένο φυτικό κεφάλαιο και κυρίως στις ελιές μας, που είναι χιλιάδες τα ελαιόδεντρα. Είχαμε την υπόσχεση από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Γλυκουρένζο, όσες φορές είχε επισκεφτεί την περιοχή μας, αλλά και στην Πάτρα, ότι μέχρι τις γιορτές η παραγωγή θα αποζημιωθούν. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδυναμία και έκανα έκκληση και για τελευταία φορά η παραγωγή αυτή το γρηγορότερο σήμερα να πάρουν τα χρήματά τους. Διότι η παραγωγή αυτή από το μήνα Οκτώβριο μέχρι και το Γενάρη μήνα περίπου του νέου έτους θα μάζευαν τις ελιές τους και θα είχαν ένα εισόδημα ώστε να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εμείς από τη δική μας την πλευρά όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε για τους πυρόπιθους και που πρέπει να κάνουμε θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Όμως η πολιτεία που θα πρέπει να δώσει αυτά τα χρήματα που έχει ανακοινώσει, όχι για τα επόμενα χρόνια, αλλά για το χαμένο φυτικό κεφάλαιο, το τονίζω αυτό, θα έπρεπε να έχει βγάλει μια ανακοίνωση να πει για κάποιες προκαταβολές. Πράγμα μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε τη θλίψη του για την ανακολουθία υποσχέσεων και πράξεων και έκανε έκκληση, έστω και τώρα, να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Κάνω έκκληση. Έστω την τελευταία στιγμή, πριν τις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα, η πολιτεία να δώσει αυτά τα χρήματα στους αγρότες μας, στους ανθρώπους που πραγματικά τα περιμένουν για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, να ξανακαλλιεργήσουν, αλλά κυρίως να ζήσουν τις οικογένειές τους. Όσο αφορά τώρα τις επιτροπές που συνεχίζουν και κάνουν τις καταγραφές, περίπου μέχρι τις 10 Γενάρη του νέου έτους του 2022 θα έχουν ολοκληρωθεί, ώστε μετά να γίνει ο διοικητικός έλεγχος, να οργανωθούν τα έγγραφα και να φύγουν τα χαρτιά προς τον ΕΛΓΑ και μετά από τον ΕΛΓΑ να πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών, στην κρατική αρρωγή, ώστε να γίνει και η προκαταβολή, να βοηθεί και η προκαταβολή στους ανθρώπους που έπαθαν ζημιά στο πάγιο τους κεφάλαιο. Βέβαια, ο ΕΛΓΑ, είναι και το αναφέραμε, το προηγούμενο διάστημα πλήρωσε τους ανθρώπους με τα μελίσια και τους ανθρώπους με τους κτηνοτρόφους που τους κάηκαν και τα πρόβατα, τα ζώα τους, αλλά και τα μελίσια. Όμως έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα διάστημα, το επόμενο διάστημα που θα πρέπει να βγει ο ΕΛΓΑ και να δει τις ζημιές. Και αυτό θα το κάνει την άνοιξη για να δει αν πραγματικά χρειάζεται μια εκρίζωση σε ένα δέντρο ή μια καρατόμηση. Πράγμα που είναι δική του δουλειά. Και εμείς αυτό από τη δική μας πλευρά, δηλαδή ως περιφέρεια, παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, διότι είναι η ζημιά στην τοπική μας οικονομία, στην οικονομία της περιφερειάς μας, αλλά και συνολικά για την οικονομία της χώρας. Ήταν πολύ μεγάλη.